έχουν σκυλιά. Όλοι όσοι έχουν σπίτια εκεί έχουν σκυλιά. Και οι περισσότεροι τα έχουν μάλιστα, άλλοι που έχουν και μικρά, τα έχουν αδέσποτα. Και όταν αυτά τα μικρά που τα αφήνουν ελεύθερα πάνε έξω από το φράχτη και γαυγίζουν στα ντόπερμαν ή στα ροτβάιλερ ή σε οποιοδήποτε, τα γρήβουν πιο πολύ. Και έχουν δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα σε όλες εκείνες τις κατοικίες εκεί έξω. Γιατί αυτά τα σκυλιά πάνε στις αυλές, από όξο γαυγίζουν και τα σκυλιά μέσα οι φυλάκες και εκεί να γαυγίζουν και αγρίβουν. Το παιδί πήγε και άνοιξε την πορτούλα, ναι, ναι. Ήταν εκεί πέρα ανοιχτά. Το παιδί, τη μικρή την πορτούλα που έχει για να βάζει και να βγάζει μέσα τα σκυλιά και είναι άνοιξη. Εκεί περπατάει και κόσμος. Και εγώ δίπλα έχω αμπέλι. Δεν είναι ότι δεν περπατάμε, δεν πάμε εκεί. Δεν είναι κάτι που θα πει ότι δεν πάει κόσμος και δεν βλέπουν κόσμο. Ως συνήθως όλα τα σκυλιά μέσα από το φράκτη, άμα πάσα πάνω στο φράκτη ή στην πόρτα, μπορεί να γαυγίσουν. Άμα είναι στην περίφραξη μέσα. Δεν φάνηκε καθόλου και από το χωριό μετά από το συμβάν. Πριν το Πάσχα, βέβαια, τον είχαμε δει και εδώ και στην εκκλησία και μάλιστα με έχει κάνει και εμένα την επίσταση ο άνθρωπος αυτός ότι με αυτά εκεί τα ειδικά τα τσοπανόσκυλα και τα άλλα που βρίσκονται εκεί γύρω, ξέρω εγώ, έχει μεγάλο πρόβλημα και αυτός και οι άλλοι από δίπλα. Διότι δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ, πάνε αυτά τα άλλα τα σκυλιά, αγριεύουν τα δικά τους, λαβγίζουν σε όλο το βράδυ, δεν μπορούν να κοιμηθούν.